Θέλω να διευκρινίσω δύο πράγματα για να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση στην πορεία. Όταν είπα για την πυροσβεστική, δεν μίλησα για τον απλό πυροσβέστη, μίλησα για αυτούς τους ανθρώπους που διοικούν και βεβαίως σε επίπεδο Πελοποννήσου, που κάποια στιγμή έπαιρνα τηλέφωνο και ούτε λίγο ούτε πολύ μου είπαν ότι να μην τους ενοχλώ πια. Δεν μου το είπαν έτσι, περιφραστικά μου το είπαν. Το ζητούμενο λοιπόν είναι ένα και συγκεκριμένο για να τα ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Εγώ βρήκα μια συγκεκριμένη κατάσταση, γιατί όταν η νοικοκυρά βγάζει τη σακούλα με τα σκουπίδια και την πάει στον κάδο, εμένα μου είπαν ότι εκεί πρέπει να τα πηγαίνω τα σκουπίδια. Δεν είχα εναλλακτική λύση, γιατί αν είχα μια εναλλακτική λύση και δεν την έκανα, τότε θα έπρεπε να με ελέγξουν και να μου πούν, αφού έχεις την εναλλακτική λύση αυτή, γιατί δεν την κάνεις. Πρώτον. Δεύτερον, άρα λοιπόν ο απλός πυροσβέστης δεν έχει κανένα λόγο να ανησυχεί από τα λεγόμενα τα δικά μου, διότι δεν απευθυνόμουν σε αυτόν. Αυτός διαταγές παίρνει. Έτσι, το ξεκαθαρίζω. Και βεβαίως, όταν πρέπει να δώσουμε τα εύσημα, θα τα δώσουμε. Και για τους πυροσβέστες και για την ηγεσία των πυροσβεστών. Αλλά από την άλλη μεριά, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας που να λογοκρίνει τις λέξεις μας. Όταν κρίνω ότι πρέπει να μιλήσω κατά αυτόν τον τρόπο, θα μιλάω κατά αυτόν τον τρόπο. Τελεία. Πάμε στο επόμενο. Η διαχείριση των απορριμμάτων γίνεται με αυτόν τον τρόπο χρόνια τώρα. Αλλά δεν την έχουν αρμοδιότητα οι Δήμοι. Οι Δήμοι είναι να τα συλλέγουν και να τα πηγαίνουν κάπου. Τα υπόλοιπα είναι δουλειά της περιφέρειας. Γιατί δεν το λέει κανένας αυτό? Η περιφέρεια πρέπει να δώσει λύση με το διαγωνισμό της. Όταν ο κύριος Στατούλης κάνει κάποιες καλές πράξεις, βγαίνω δημόσια και λέω: εδώ είμαστε. Τώρα ξέρω ποιος θέει. Φταίει ο Τατούλης, φταίει ο Χιβηδόπουλος, φταίει ποιος θέει. Ο διαγωνισμός δεν έχει τελεσφορήσει όμως τη Στέρνα. Είμαστε σε ένα μετέωρο σημείο και πριν από λίγο καιρό, 2 μήνες νομίζω, μας δώσαν τη δυνατότητα να κάνουμε την ενδιάμεση διαχείριση. Κάναμε λοιπόν 2 προγραμματικές. Μία εμείς υπογράψαμε την ίδια και τον Αύπλιο την ίδια, από την ίδια μεριά, και κάνουμε λοιπόν κοινή διαχείριση των απορριμμάτων. Πότε θα γίνει αυτό? Το εργοστάσιο που έχει 3 φάσεις. Διαλογή, κομπόστ, υπόλοιμα. Πότε θα γίνει αυτό? Σε 2 μήνες, σε 3 μήνες, σε 4 μήνες. Είναι διαδικασίες. Είναι διαγωνισμοί. Δεν το ξέρω. Μέχρι τότε όμως, ή δεν θα βγάζετε σκουπίδια στον δρόμο κανένας, ή θα μου δώσουν μια άλλη λύση, ή θα τα πηγαίνω εκεί. Αυτά είναι τα 3 ή. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Και όποιος μιλάει λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι γάιδαρος. Και το λέω έτσι πολύ απλά. Γιατί το λέει γνωρίζοντας ότι ο Καμπόσος και η Δημοτική Αρχή δεν φταίει. Δεν φταίει. Και το λέω επίοικα. Διότι είναι γαϊδουριά να βρίζεις έναν άνθρωπο όταν αυτός δεν φταίει. Πείτε μου για κάτι που φταίω και να βγω δημόσια να ζητήσω συγγνώμη. Γιατί μου δώσατε τη λύση αυτών των σκουπιδιών οι δήμαρχοι όλοι από καταβολή του Δήμου? Και γι' αυτό φταίω εγώ? Το ξέρετε πολύ καλά ότι δεν φταίει πουθενά ο Καμπόσος και το ξεπερνάω γρήγορα γρήγορα. Πάμε λοιπόν στην ενδιάμεση διαχείριση των απορριμμάτων, η οποία θα γίνει μέχρι να τελεσφορήσει ο διαγωνισμός, και από εκεί και πέρα θα βάλουμε και άλλα πράγματα στο τραπέζι. Θα βάλουμε πράγματα όπως έχει σχέση με την οικονομία των Δήμων. Με το πώς πρέπει να εξοικονομούν χρήματα. Γιατί αν βρεθεί κάποιος και πει ότι πρέπει να πληρώνουμε ένα τσουβάλι λεφτά το κυβικό, δεν θα το κάνουμε αυτό. Ξεκαθαρίζω τα πράγματα. Οι Δήμοι θα πληρώνουν όσα χρειάζεται. Δεν είναι οι Δήμοι το υποζύγιο που θα τραβάει φορτία αλωνών. Το κράτος να βρει τη θέση του. Τελειώνω λοιπόν με το ακαθόδες θέμα των σκουπιδιών. Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Άργους Μυκηνών δεν έχει καμία ευθύνη για την ανεξέλεγκτη αυτή κατάσταση της χωματερής. Ας είχαν προβλέψει οι κύριοι που διαχειριστήκανε πακτολό χρημάτων στο παρελθόν και είχαν και τη διαχείριση των απορριμμάτων τότε, να είχαν βρει άλλη λύση. Αυτή τη λύση μου κληροδότησαν και το ανάθεμα στα κεφάλια τους. Τελεία.